Αν θέλουμε να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο, το κυπριακό ποδόσφαιρο, πρέπει να δώσουμε σημασία στις ακαδημίες μέσα στους εκπαιδευτές. Δεν μου αρέσει η λέξη προπόνηση, μου αρέσει η λέξη εκπαίδευση. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να μην το βλέπουμε μόνο οικονομικά, θα εισπράξουμε από τα παιδιά ή από τους γονείς και τέτοια. Ό,τι αποτυπώσει σε ένα παιδί, παραδείγματος χάρη αν γράψει Α στο κομπιούτερ, θα του γράψει Α. Αν λοιπόν το μάθει σωστά, μια ζωή θα το μάθει σωστά. Τώρα, οι ώρες προπόνηση. Με το να πηγαίνει μια ώρα ένα παιδί και να έχει 25 παιδιά στην ίδια ομάδα και να εκπαιδεύονται, σίγουρα δεν θα έχει τόσες επαφές με την μπάλα όσο είναι να κάνει 5-5 άτομα, group. Αυτό το πράγμα θέλει αγάπη από τους εκπαιδευτές και πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Αλλά το ερώτημα που κάνω είναι, ένας γονιός βλέπει παραδείγματος χάρη ότι εδώ παραπονιούνται όλες οι ομάδες ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Και διαβάζω ότι όλες οι ομάδες έχουν φέρει 4 ξένους. Μα υπάρχει απογοήτευση όμως στους γονιούς, υπάρχει απογοήτευση στα παιδιά. Τι πιο όμορφο πράγμα είναι να κάνει αυτό που γίνεται στην Ομόνια παραδείγματος χάρη. Που έχει βάλει ο κύριος Μπέρκ. Ο κύριος Μπέρκ όλοι το συζητάνε ότι έχει βάλει Κύπριος. Μα απορροέ το συζητάνε. Μα αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό πρέπει να κάνει ένας προπονητής. Να καλλιεργήσει, να δουλέψει έξτρα παιδιά, να βάλει Κύπριους να παίξουν για να αναπτυχθεί και το image της ομάδας, αλλά και της εθνικής ομάδας. Λένε, ας πούμε, ότι γίνεται rotation. Μα όταν έχεις 25 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, σημαίνει ότι είναι μέλος του roster. Άρα, για να είναι μέλος του roster, πρέπει να χρησιμοποιούνται. Γιατί λένε κάνουμε rotation, γιατί τα άλλα παιδιά δεν είναι τόσο καλά όσο οι άλλοι? Όχι, εγώ διαφωνώ. Πρέπει να γίνεται rotation, ok. Πρέπει να μπαίνουν τα παιδιά. Από τη στιγμή που είναι στο roster, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε Κύπριους παίχτες. Θυμάμαι στην ανόρθωση τότε ή στο ΑΠΟΕΛ, όταν είχαμε πάει με τον κύριο Γκέραρτ, έκανε καριέρα. Ο Χαραλαμπίδης, ο Σατσιάς, ο Μάριος ο Ηλία, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ο Καρίδης, ο Δασκαλάκης και πόσα άλλα παιδιά. Έκανα μια καριέρα. Αυτά τα παιδιά έπαιξαν μέχρι τους 8 του Champions League. Τότε τα καταφέρναμε. Γιατί να μην τα καταφέρουν και τώρα? Απλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Θέλουμε να τα βρίσκουμε έτοιμα, να φέρουμε έτοιμους παίχτες. Οκ, okay, να φέρουμε έτοιμους παίχτες. Αλλά πρέπει να καλλιεργήσουμε και τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες είναι η ζωή και οι πνεύμονες του κάθε αθλήματος. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε δεν έχουμε μέλλον.